Να πάμε στο Μακελιό να πούμε την καλησπέρα μας στο Στέφανο το Χίο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Θέλω μόνο μια κουβέντα να πω σε αυτό που είπατε. Το Μακελιό το Σάββατο θα δώσει 100 αποκωδικοποιητές του ΟΤΕ συν το κόστος της σύνδεσης σε όλους τους φίλους για να παρακολουθούν RTV σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο, ρε Στέφανε. Παραλαμβάνω. Το Μακελιό. Δεν το ήξερα. Με συγκινείς, δεν το ήξερα. Αλήθεια σου λέω. Από εσάς το άκουσα και το λέω. Δεν το ήξερα ότι θα το κάνεις. Δεν ήξερα ότι θα κάνεις αυτή τη χειρονομία. Πρώτη φορά. Εμείς είχαμε πει κάποτε το εξής. Εάν ο κόσμος μας τιμήσει με την παρουσία του στην κυκλοφορία της εφημερίδος και δόξα τω Θεώ και αυτό το Σάββατο που πέρασε πουλήσαμε γύρω στα 12.000 φύλλα, ήμασταν πρώτοι. Η δεύτερη, θα δώσουμε πίσω λεφτά στον κόσμο. Λέω λοιπόν, όχι δεν το κάνω και μόνο για το ΑΡΤ, το κάνω και για την ψυχή του πατέρα μου, που ήταν αναγνώστης της εφημερίδος και έβλεπε και παρακολουθούσε το δελτίο σας. Στη μνήμη λοιπόν του πατέρα μου και όλων των συνταξιούχων, οι οποίοι δεν έχουν χρήματα για να μπορέσουν να επικοινωνούν με το κανάλι και να παρακολουθούν το κανάλι σε όλη την Ελλάδα, το Σάββατο το Μακελιό δίνει 100 αποκωδικοποιητές και αναλαμβάνει και το κόστος της συνδρομής, της εγγραφής. Ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν. Και με τιμά το γεγονός ότι το προαναγγέλλω μέσα από το ελεύθερο κανάλι και τη συχνότητα του ΑΡΤ που προσπαθούν να αντιφημώσουν. Δεν φημωθήκαμε στις ταράτσες που βγάζαμε τις εκπομπές στις ζωντανές. Θα φημωθούμε στις κεραίες, στις τηλεοράσεις, κύριε Μιλωνάκη. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά, όλο το δελτίο. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Περικλή Σαυριανάκη, τον ποινικολόγο, τον έγκριτο νομικό μας. Καλησπέρα, κύριε Σαυριανάκη. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Οι φωνές δεν πνίγονται. Να καλησπερίσω και τον Πατριάρχη, τον καλό μου φίλο των φοροτεχνικών, τον πρώην βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Μανούσο Ντουκάκη. Καλησπέρα, κύριε Ντουκάκη. Καλώς ήρθατε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα σε όλους. Χρηστικά στον κόσμο. Τι να πούμε, ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι ακυβέρνητο. Πάμε στο Πάσχα και δεν έχουμε δει φορολογική δήλωση. Να πούμε ότι δεν ξέρουν οι εφοριακοί τι νόμους να εφαρμόσουν. Λοιπόν, ωραία, θα τα πούμε αναλυτικά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά, κύριε Σιγητή. Ακυβέρνητο, τελείως. Θέματα σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο για τα πολλά μηνύματα, για τα πολλά τηλέφωνα. Και το λέω στα παιδιά και δεν προλαβαίνουμε να τα σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Στέφανε, δεν μπορώ να το πιστέψεις. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας τι γίνεται εδώ στο κανάλι, τι γίνεται, και ζητώ συγγνώμη για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μας πιάσουν και παραπονιούνται. Καταγγελίες πάρα πολλές. Σήμερα θα έχουμε μια καταγγελία την οποία την είχαμε παραγγείλει από χθες για ένα πρόβλημα το οποίο έχουν οι κάτοικοι του χωριού στο χωριό Κοκκίνο, στο Κόκκινο, στο Δήμο Κοδωρίδας. Θα έχουμε και τον αντιδήμαρχο εδώ πέρα, θα έχουμε τον πρόεδρο του χωριού, θα έχουμε την κυρία η οποία το καταγγέλει, κάτοικο του χωριού. Θα έχουμε θέματα πάρα πολλά. Κάθε μέρα θα βγάζουμε θέματα για τα ΚΕΠΑ, για τα προβλήματα τα οποία συναντάτε, κυρίες και κύριοι. Δεν προλαβαίνουμε όλα και έχω πιέσει και τα παιδιά πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ζητούμε συγγνώμη. Εγώ θα ξεκινήσω πάντως, Σοφία, και θα ξεκινήσω από σένα να δούμε τι γίνεται με το θέμα, όπως έχουμε υποσχεθεί, νομίζω και το Μακελιό το ίδιο κάνει, για τα δύο παλικάρια μας. Οι δύο στρατιωτικοί μας, οι οποίοι σαπίζουν στις φυλακές υψηλής ασφαλείας της Αδριανούπολης και παίζεται ένα πόκερ, ένα παιχνίδι στις βάρος τους. Σήμερα βγήκε ο κύριος Κατσίκης. Ο κύριος Κώστας Κατσίκης στο Sky. Και είπε ο άνθρωπος την άποψή του. Καλώς ή κακώς ήταν μια άποψη. Υποθετική. Ότι αν τυχόν υπάρχει θέμα ανταλλαγής και δεν γίνεται τίποτε άλλο, είπε ο Κατσίκης ότι να το δουν οι πρόεδροι των δύο κρατών, τα δύο κράτη, δύο κυβερνήσεις, και αν είναι να παρακαυθεί και η δικαιοσύνη, έγινε χαμός. Ο Κατσίκης είναι έτοιμος να σουβλιστεί, μιας και είναι και Πάσχα τώρα, λίγο πιο μπροστά να το σουβλίσουμε τον Κατσίκη. Λοιπόν, εντάξει, κυρίες και κύριοι. Επειδή ο Δημήτρης Καμένος λέει στον Κατσίκη να ζητήσει συγγνώμη, πρέπει να δούμε και να πούμε, Σοφία, την άποψη ο καθένας με ηρεμία, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Την ίδια στιγμή. Είναι σοβαρό θέμα, γι' αυτό έχουμε και αυτή την αντίδραση την οποία έχουμε. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή που η ελληνική απάντηση στις προκλήσεις των Τούρκων ήταν ηχηρή. Μεσάνυχτα διετάχθη από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και από το ΓΕΘΑ η διακλαδική άσκηση πυρπολιτής.
Είναι άσκηση η οποία έγινε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην περιοχή της Δωδεκανήσου, δεν θα πούμε πού. Είναι ανακατάληψη, ήταν ανακατάληψη νήσου. Είναι μια άσκηση βραχονισίδας. Είναι μια άσκηση η οποία την κάναμε πολλές φορές στο παρελθόν, από αέρα, θάλασσα και στρατό, ξηράς, κομμάντο, ειδικές δυνάμεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμες να κάνουν τα πάντα και να ανακαταλάβουν και να δείξουν στον Τούρκο πόσο σκληρός είναι ο Έλληνας. Αυτό μόνο θα πούμε και τίποτε άλλο. Έχουμε την ίδια στιγμή και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος επισκέφθηκε και επιθεώρησε το αρχηγείο του Στόλου, έτσι και έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τον Ερντογάν. Πάμε όμως να δούμε το θέμα με τα δύο Ελληνόπουλα. Είναι στη φυλακή 28 μέρες, αν δεν κάνω λάθος σήμερα. 28 μέρες και νομίζω ότι πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με το πρόλογο όσον αφορά τις ασκήσεις ετοιμότητας. Επικοινωνιακά νομίζω ότι ο κύριος Καμένος το διαχειρίζεται πολύ καλά όλο αυτό την τραγωδία και την καταστροφή που είχαμε στη Βάρνα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι ο πρωταγωνιστής των θεμάτων και των εξελίξεων είναι ο Ερντογάν. Το μήνυμα το πήραμε χθες, το μήνυμα το πήραμε και σήμερα και βέβαια μέσα σε όλα αυτά βγάλαμε και μόνιμα σταματάκια μας. Ήρθε ο κύριος Κατσίκης και λέει, εμείς ως χώρα, εφόσον δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, εφόσον λέμε σε όλα ναι, γιατί να μην κάνουμε και την ανταλλαγή. Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό? Όχι. Ο κύριος Κατσίκης... Όχι κατά την άποψή σου. Ο κύριος Κατσίκης εξέφρασε μια προσωπική άποψη. Ακόμα και οι γονείς των παιδιών με αξιοπρέπεια και με περηφάνεια αντιμετωπίζουν την τραγωδία της, η οποία έχει σημειωθεί. Δηλαδή, Σοφία, με υπερηφάνεια στέκονται απέναντι στην ελληνική σημαία και περιμένουν μια λύση, ή τη σωστή λύση. Ποια είναι η σωστή Όχι λύση, να βγαίνει όμως. Ο κύριος Κατσίκης θέλοντας να δείξει τη συμπάθειά του, πιστεύοντας ότι τον ακούει μόνο η γειτονιά του ή αυτοί που τον ψήφισαν το 2015, αλλά δεν τον ακολουθούν και λέει ότι λέει. Βάλε μια ερωτελία να κάνουμε την εξής ερώτηση. Τώρα θα έρθω και σε εσένα και θα πάω και στον Στέφανο για να πούμε την άποψή μας ο καθένας. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Και αν θέλει κάποιος να μου απαντήσει, ποιος πολιτικός σήμερα δίνει λύση για τα δύο Ελληνόπουλα? Εκτός και αν τα δύο Ελληνόπουλα τα θεωρούμε παράπλευρες απώλειες για να μην ρίξουμε τον εγωισμό μας, για να μην πούνε όλοι ότι ξέρεις η Ελλάδα γονάτισε μπροστά στο Σουλτάνο Ερντογάν. Εμείς κρατήσουμε τους Τούρκους στρατιωτικούς εδώ, που δεν γνωρίζει κανένας αν είναι ή όχι πρακτικοπηματίες όπως χειρίζεται ο Ερντογάν, αλλά κρατήσει και ο Ερντογάν τους δύο δικούς, εκτός εάν υπάρξει πόλεμος ή επιχείρηση έντεμπε, όπως έγινε το 1976, 4 Ιουλίου, από τους Ισραηλινούς στην Ουγκάντα. Πρέπει να αναφέρουμε όλα αυτά. Μία απλή πράξη δεν μπορούμε να κάνουμε. Ποια είναι? Η πράξη αντίδρασης. Δηλαδή. Υπάρχει δράση και αντίδραση. Δηλαδή. Γιατί δεν παίρνουμε από τα δύο στάδια? Γιατί δεν σηκώνουμε το κεφάλι? Γιατί δεν αντιδρούμε? Γιατί δεν προκαλούμε εμείς οι ίδιοι? Άρα κάνουμε μόνο τις ασκήσεις για να, να βλέπουμε εμείς και να λέμε τι ωραίες οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι μία λύση. Ας πάμε και να. Δεν χρησιμοποίησα τον όρο πόλεμο. Αλλά. Είπα δράση και αντίδραση. Δηλαδή. Κάποια στιγμή πρέπει αναλυτικά να σηκώσουμε κεφάλι. Απλά. Και πρέπει κάτι να του πούμε. Ποιο θέλει τον πόλεμο? Η άλλη πλευρά παίζει μαζί μα γιατί λέμε σε όλα ναι. Ωραία. Άρα, λοιπόν, η άλλη πλευρά μας διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά και εμείς παρακολουθούμε. Ωραία. Και κάνουμε μόνο ασκήσεις ετοιμότητας. Στους γονείς των παιδιών τι να πούμε? Οι γονείς των παιδιών γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι και τι συμβαίνει και τι τραγωδία. Όχι, δεν γνωρίζει τίποτα. Περιμένουν τα παιδιά τους. Πάρα πολύ καλά γνωρίζουν. Ωραία. Τι συμβαίνει. Εντάξει. Και μετά από την αντίδραση και τη δήλωση που έκανε ο κύριος Κατζίκης, να ξέρεις, δεν ένωσαν καλύτερα. Ωραία. Μεγαλύτερη απογοήτευση για τους κυβερνώντες, μεγαλύτερη απογοήτευση για τον κύριο Τσίπρα, μεγαλύτερη απελπισία για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και για το. Πάμε στο Σταθάκη, την άποψή. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είχε πει, που έχει υποθεί εδώ και μέρες, ότι η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα πέφτει μονίμως θύμα του ψυχολογικού πολέμου που ασκούν οι Τούρκοι. Ένα. Οι Τούρκοι παίζουν άριστα τον ψυχολογικό πόλεμο και εμείς πέφτουμε στην παγίδα. Ένα. Εγώ ως απλός πολίτης και ως δημοσιογράφος, που τυχαίνει μάλλον δημοσιογράφος, μπορεί να έχω μια συγκεκριμένη άποψη για το θέμα των δύο στρατιωτικών. Ωραία, και να την εκφέρω. Από ένα μέλος όμως του Κοινοβουλίου και δι' της κυβέρνησης θέλω και λίγο να, όχι απλώς να είναι κρατημένοι στις απόψεις τους, να μου δώσουν λύσεις. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα προτείνω τη λύση. Εγώ ως δημοσιογράφος εντομίζω το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι έχω δύο στρατιωτικούς όμηρους στην Τουρκία. Οι πολιτικοί που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα και μου λένε τις παρόλες τους οφείλουν μαζί με την παρόλα τους να μου δώσουν λύση στο πρόβλημα που εντοπίζω. Εγώ δεν βλέπω να ακούω, δεν ακούω λύση. Ακούω καθένα, βγαίνει ο κ. Κατσίκης, είπε το δικό. Δεν ξέρω αν ο κ. Κατσίκης έπαιξε το ρόλο του λαγού. Γιατί πες και αυτό.
Να παίξει το ρόλο του λαγού. Μάλιστα. Ή του χρήσιμου ηλίθιου. Και επειδή το λέμε, ξέρω. Και ξαναλέμε, και να πάω στο Στέφανο. Σε ό,τι αφορά τη Βάρνα, για να κλείσω και το θέμα ναι. με τη Βάρνα. Ναι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και αποδείχτηκε η εχθρή αποτυχία της Βάρνας. Και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν μέσα στο αεροπλάνο γυρνώντας τους δημοσιογράφους, τι είπε και για τους δύο τους στρατιωτικούς, για τους 8 εδώ, και για το ότι η Τουρκία αρχίζει και μας στέλνει πάλι καραβιές. Πώς το λένε, λάθρομετανάστες. 300 μέσα σε 5 ώρες. Ναι, και να σου πω κάτι. Το βράδυ. Οι τοποθεσίες έχουν τη σημασία τους. Έγινε σύνοδο στη Βάρνα. Στη Βάρνα ο χριστιανισμός πριν από πολλούς αιώνες υπέστη μία από τις μεγαλύτερες ήττες από τον Οθωμανό. Το 1444. Από τον πατέρα του Μωάμε του Πορδητή. Το Μουράτ το δεύτερο. Όταν κατέκοψε τις σταυροφορικές δυνάμεις της κεντρικής Ευρώπης. Φοβάμαι ότι έχουμε επανάληψη σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Πάμε λοιπόν τώρα και στον Στέφανο να πάρουμε το δικό του, τη δική του την άποψη της εφημερίδας Μακελιό και του Μακελό.gr. Θέλω να δούμε, επειδή είπε ο Σπύρος Σταθάκης, κυρίες και κύριοι, το διάλογο του Ερντογάν, τι είπε μάλλον ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Βάρνα. Μου είπαν, είστε μια μεγάλη χώρα, ένας μεγάλος πρόεδρος, εξασφαλίστε την απελευθέρωση εκείνων των δύο στρατιωτών. Τους εξήγησα πως το θέμα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Μου είπαν να φροντίσω να αποφυλακιστούν και τους απάντησα ότι δεν είμαι πιο μεγάλος από τη δικαιοσύνη. Τους εξήγησα πως δεν είναι δίκαιο αυτοί που ασχολούνται τόσο με τους δύο Έλληνες στρατιώτες να μην ασχολούνται το ίδιο και με εκείνους που διέφυγαν στην Ελλάδα αφού έκαναν πραξικόπημα. Βέβαια, εμείς δεν κάνουμε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο θεμάτων. Ο Ερντογάν, αλλά αυτοί που έκαναν στη χώρα μας πραξικόπημα ακόμα είναι στην Ελλάδα. Παρότι τους ζητήσαμε, δεν μας τους έδωσαν. Αυτοί που δεν έβγαλαν άχνα για το θέμα αυτό, αναφέρουν ότι πρέπει να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι οι δύο Έλληνες στρατιώτες. Και... Μάλιστα. Να δω τον Στέφανο. Στέφανε, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Το εκκριτικό δελτίο και το Μακελιό, από την αρχή είχαμε πει ότι από την πρώτη στιγμή, πρώτη το βγάλαμε, ότι ήταν μια ενέδρα καλωστημένη, ουσιαστικά μια απαγωγή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Τους έχουν μπλοκαρισμένους μέσα φυλακισμένους και πολύ φοβάμαι, μακάρι να διαψευτώ, ότι θα είναι για πολύ καιρό εάν δεν γίνουν οι σωστές ενέργειες. Και βέβαια έρχονται τώρα όλοι να πούνε ότι είναι όμοιροι. Εάν συμφωνούμε στη λέξη όμοιρος, όμοιρος κατά το λεξικό Μπαμπινιώτη σημαίνει, κυρίες και κύριοι, αυτός που είναι κλεισμένος και μαντρωμένος και είναι για αντάλλαγμα, μάλιστα. Ντροπή για την Ελλάδα θα μου πείτε. Ωραία. Ντροπή θα σας πω κι εγώ. Αλλά Στέφανε, θέλω την άποψή σου. Ο Ερντογάν με πολλούς τρόπους το είχε δείξει εδώ και καιρό. Και με τις προκλήσεις τις περισσότερες και με τις ναύτεξ και με τις αποστολές των αεροσκαφών. Και βέβαια με το ΙΜΙΑ 2 εκεί με το Γάβδος που πήγε να βουλιάξει και να πιάσει τους λιμενικούς τους αξιωματικούς και βέβαια τώρα τελευταία με την εχμαλωσία και την ομοιρία των δύο στελεχών. Ερωτώ, έχεις ακούσει κανέναν πολιτικό να δώσει μία λύση σε αυτούς τους γονείς των δύο παιδιών, των δύο παλικαριών? Γιατί μέχρι τώρα ακούω ότι αυτοί οι δύο είναι ήρωες. Αλλά οι ήρωες μπορεί να μείνουν για πολλά χρόνια για να σαπίσουν στις τουρκικές φυλακές και στα εξπρέσου του Μεσοδιχτύου των Τούρκων. Την άποψή σου, σε παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, την εποχή του 1912, 1923, 1925, 1926, στην Βαλκανική Χερσόνησο, στη Χερσόνησο της Ανατολίας και βεβαίως στον ελλαδικό χώρο, υπήρχαν δύο μεγάλοι πολιτικοί, οι οποίοι καλός ή κακός, διαφωνεί δεν διαφωνεί κάποιος με την πολιτική τους, ήταν πολιτικοί βεληνεκούς, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ. Στη σημερινή εποχή στην Ανατολία υπάρχει μία ηγετική φυσιογνωμία που λέγεται, αποκαλείται για μερικούς και χαρακτηρίζεται παρανοϊκή φυσιογνωμία. Πιθανότατα να αγγίζει και τα όρια της παρανοϊκής φυσιογνωμίας στο στυλ του Χίτλερ και λέγεται Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, κύριε Μιλωνάκη, καμία απολύτως ηγετική φυσιογνωμία να οδηγήσει αυτή τη χώρα σε καλύτερες εποχές. Άρα,
σε ένα κενό εξουσίας, πολιτικής και οικονομικής επιστήμης και κοινωνιολογίας, στον ελλαδικό χώρο οι ηγετικές παρέες υστερούν. Σημαίνει τι? Ο Ερντογάν κάνει παιχνίδι μόνος του. Αυτό που εξτόμησε ο κύριος Κατσίκης ήταν μια απίστευτη και βλακώδης ανοησία, η οποία καταπατά τους στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου και τους στοιχειώδεις κανόνες της ελληνικής δικαιοσύνης. Πού θα φτάσουμε? Στη δημοκρατία της Μοζαμβικής? Ακόμα και εκεί έχουν νόμους. Πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η αγορά πολισία της ανταλλαγής ομήρων? Θα πάνε στα σύνορα των κήπων, θα κουνάνε την άσπρη σημαία και θα λένε φύγε εσύ, έλα εσύ? Αυτά γίνονται μόνο σε πρωτόγονες χώρες. Τι βλακώδηση, οι λιθιότητες είναι αυτές που ακούγονται από άντρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και τελειώνω, είναι ότι ρωτήσατε κάτι. Κανένας πολιτικός δεν δίνει λύση. Ποιος πολιτικός να δώσει λύση στην Ελλάδα? Ποια ηγετική φυσιογνωμία γέννησε η χώρα μετά το 1974? Μόνο δύο. Και αυτούς τους κατακρίνουμε για συγκεκριμένους λόγους. Τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου. Πού είναι οι υπόλοιποι? Είναι πολιτική φυσιογνωμία ο Τσίπρας? Είναι πολιτική φυσιογνωμία ο Καμένος? Είναι πολιτική ψυχνομία ο Μητσοτάκουλας? Για όνομα του Θεού. Ωραία, να αφήσουμε λοιπόν. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο κενό εξουσία. Ωραία, αυτό το είπαμε, Στέφανε. Όμως εγώ θέλω να ακούσω κάποιον. Η λύση θα βρεθεί με άλλο τρόπο. Α, ένας τρόπος είναι αυτός ο οποίος υπονόησε η Σοφία η Παραδύση. Πούλησαν το θέμα. Ωραία. Το πούλησαν. Ωραία, το πούλησαν. Να πάρουν και να δώσουν, να αγοράσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και όχι να βολέψουν το θέμα των Ελλήνων. Ωραία. Το πούλησαν το θέμα. Λοιπόν, έπρεπε να είναι και Έλληνας εκπρόσωπος εκεί. Πάμε να ακούσουμε κύριε Σταυριανάκη. Κύριε Μιλωνάκη, εγώ αισθάνομαι. Μπουκάκης, τον κύριο Κατσίκη, ο οποίος ρωτήθηκε ο άνθρωπος και είπε την άποψή του. Παρακαλώ. Αν αποφασίσουν οι ηγεσίες των δύο χωρών ότι μπορούν να παρακάμψουν, δεν ξέρω αν μπορούν, ναι, υποθετικά, ναι, λέω, να παρακάμψουν έτσι την ελληνική δικαιοσύνη και την τουρκική δικαιοσύνη και να προβούν σε μια ανταλλαγή, δεν ξέρω σε τι θα κόψουν. Θα μπορούσε να τελειώσει το θέμα, λέτε εκεί. Πιστεύω, ναι, ότι θα μπορούσε να τελειώσει. Διότι τη στιγμή, αν είναι σωστή η σκέψη μας ότι είναι όμοιρη, τότε ένα απλό μεθοριακό επεισόδιο είχε σκοπό να μεταξελιχθεί σε ένα σοβαρό επεισόδιο με σκοπό την ομοιρία και την ανταλλαγή. Και αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο Στέφανος Οχίος, εκεί όπου θέλω να σας πω, κύριε Μιλωνάκη, ότι έχουμε ανίκανη κυβέρνηση με αδέξιους χειρισμούς. Και θα σας πω γιατί σας το λέω. Εμέσως πριν σαφών, ο Ερντογάν τι είπε? Έκανε αναφορά στους 8 Έλληνες, στους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Και το συσχέτισε το θέμα. Θα σας πω λοιπόν γιατί είναι αδέξιοι. Γιατί όταν έσκασε το ελικόπτερο, το ελικόπτερο έμενε εκεί και τους βουτούσαμε αυτούς, τους λέγαμε σηκωθείτε και φύγετε. Χωρίς να ξέρει κανείς τι έγινε. Ήταν ανάγκη να δώσουμε αυτή τη δημοσιότητα και να οξύνουμε την κατάσταση με τους Τούρκους. Λοιπόν, και ακόμα περισσότερο, τους είπαμε να μην εκδοθούν. Ωραία, ας τους πούμε να σηκωθούν. Να πάνε. Έτσι, διότι ο κύριος Κοντζιάς ήταν υπέρ αυτής της άποψης. Και ο κύριος Κοντονής. Από την πρώτη στιγμή, γιατί εμπλεκόμενη η ελληνική δικαιοσύνη, είπε και ο Στέφανος, είπε και η Σοφία, ότι υπάρχουν νόμοι. Οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με τους. Άρα λοιπόν τώρα έχει φτάσει στον Αριοπάγο. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Να το ολοκληρώσω. Αφού λοιπόν αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη να μην τους εκδώσει και ορθώς το απεφάσισε, ετούτη την ώρα μπορεί να τους πει ένας αυτοί, παιδιά, ζητήστε να σηκωθείτε να φύγετε. Έχουν το δικαίωμα να πάνε σε άλλη χώρα. Γιατί να κάθονται στην Ελλάδα να τρώμε όλο το τσουνάμι αυτής της αντίδρασης? Λίγα έχουμε με τους Τούρκους. Πρέπει να προσθέσουμε και άλλα, κύριε Μιλωνάκη. Να ρωτήσω και την άποψη. Δεν είναι εντελώς αδέξιοι χειρισμοί? Νομικά. Δεν μας βάζουν σε κινδύνους οι συμπεριφορές αυτές των κυβερνώντων? Μάλιστα. Κύριε Δουκάκη, η άποψή σας? Δεν ξέρω τι λέει ο Στέφανος. Όχι, ο Στέφανος το είπε την άποψή του. Ήταν αναμενόμενα ότι θα είχαμε τέτοια αντίδραση από την Τουρκία, διότι τους ξέρουμε, δεν τους γνωρίσαμε τώρα. Και τους επισκεπτόμαστε και υποτίθεται ότι έχουμε και φιλίες. Εμείς έχουμε πάρει και το βραβείο υπεκτζή ειρήνης και φιλίας το 1996. Έχουμε πάρει το βραβείο της Μούζας της Μεγάλης, αλλά τέλος πάντων. Σκοπεύομαι να πάμε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα.
Πράγματι, όπως το είπατε όλοι σας και ο Στέφανος ακόμα, εάν είχαμε ένα υπεύθυνο πολιτικό στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Ελλάδα μέσα, δεν θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση. Και επειδή μίλησε για δύο Έλληνες πρωθυπουργούς, θα του πω εγώ δεν αναγνωρίζω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Ένα Μητσοτάκη αναγνωρίζω, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, Στέφανε, διαφωνώ. Έρχεται λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι. Κύριε Σταυριανάκη, έχω εκφράσει πολλές ενστάσεις και στην εφημερίδα και προσωπικά υπογεγραμμένα για τους δύο πολιτικούς. Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον αυτοί είχαν ξεκαθαρίσει τη βιοθεωρία τους. Την πολιτική τους θεωρία, ωραία, έλεγε ο ένας. Ανήκομενοι στη Δύση. Τέλος. Έλεγε ο άλλος. Θα παίξω στον τρίτο δρόμο του σοσιαλισμού. Ανήκομενοι στη Δύση, έλεγε και ο άλλος. Αλλά ήξεραν τι έκαναν. Ανήκομενοι στη Δύση, έλεγαν και δύο. Λοιπόν, μην μου αλλάξει το γόπο, μην μου αλλάξει το δάστο τώρα. Ξέρεις ότι ο Στέφανος μπορεί να σου κάνει ολόκληρο λαβράκι εδώ πέρα, να σαντίζει να σου μιλάει. Όχι, όχι. Πάμε τώρα να δείτε τι γίνεται με τον εσωτερικά τώρα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Βγήκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Δημήτρης Καμένος, και έψεξε τον άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί στο ίδιο κόμμα. Στο τώρα ίδιο κόμμα, ίδιο κόμμα. Ή ξέρω εγώ, θέλουν ο ένας να πολεμάει τον άλλον. Για να καταλάβω. Γιατί εγώ θα πω την άποψή μου στο τέλος, βέβαια, όπως τη δικαιούμαι να την πω. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ο οποίος ζήτησε από τον κύριο Κατσίκη να ζητήσει και συγγνώμη, λέει, από τις οικογένειες των στρατιωτικών. Και επειδή ξέρουν οι οικογένειες των στρατιωτικών ότι τους έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι πάντα δίπλα τους και χωρίς να τους εκθέτω, πάντα θα είμαι δίπλα στα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, από στο τέλος τι συμβαίνει. Πάμε. Προσωπικές απόψεις δεν πρέπει να τις εκφράζουμε δημόσια όταν είμαστε πολιτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι ο κ. Κατσίκης οφείλει να ζητήσει μια συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο αξιωματικών, οι οποίοι κατά τον κ. Κατσίκη είναι προϊόν ανταλλαγής. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο το θέμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα, το ένα κομμάτι είναι αυτό που το οποίο σχολιάσαμε. Το δεύτερο κομμάτι, η απάντηση που έστειλε ο κύριος Δημήτρης Καμένος, ουσιαστικά δείχνει ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μεταξύ τους δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει κοινή γραμμή, δεν υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει μόνο μία καρέκλα που προσπαθούμε να διατηρήσουμε με κόπο μέχρι την ημερομηνία των εκλογών. Ξαναλέω, έχει δίκιο ο Δημήτρης Καμένος. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί. Ωραία. Το να πεις λοιπόν την άποψή σου, Αντώνη μου, ή εγώ, okay. Ένας Έλληνας βουλευτής και μάλιστα κυβερνητικός δεν μπορεί να βγει να μιλάει. Λοιπόν, εγώ θα πω την άποψή μου τελευταίως, κυρίες και κύριοι. Την έχω εκφράσει από την πρώτη στιγμή. Το λάθος ήταν ότι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί, για τους οποίους δεν μπορεί να πει κανείς αν είναι πραξικοπηματίες ή δεν είναι πραξικοπηματίες, από τη στιγμή που μπήκανε στην Ελλάδα αμέσως μετά το πραξικόπημα, έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ή να φύγουν σε άλλη χώρα. Έτσι. Πρώτον, δεν έπρεπε να εμπλακεί, είχε δίκιο απόλυτο ο Νίκος Κοτζιάς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Κοντονής. Από την πρώτη στιγμή. Από τη στιγμή που ενεπλάκη η ελληνική δικαιοσύνη και φτάσανε το θέμα στον Άριο Πάγο, η ελληνική δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της. Δικάζει σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και αυτά τα οποία έχει στα χέρια. Σωστά. Άρα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένη. Όσον αφορά τώρα επί του πρακτέου, επειδή κανένας δεν λέει, εγώ δεν άκουσα κανένα πολιτικό να λέει την άποψή του πώς θα επιστρέψουν τα δύο Ελληνόπουλα πίσω. Εγώ λοιπόν είπα από την πρώτη στιγμή, εάν δεν γίνει θαύμα, σήμερα έγινε και δεύτερη ένσταση επί της απορριπτικής απόφασης σε άλλο δικαστήριο. Εάν λοιπόν δεν γίνει θαύμα από την Παναγιά μας, το λέω ξεκάθαρα, τα δύο Ελληνόπουλα δεν θα έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Να χτυπιόμαστε κάτω. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε... Μην το λέτε, κύριε Μιλωτάκη. Εάν λέω δεν γίνει θαύμα... Δεν θα γίνει θαύμα. Θα επιστρέψουν. Θα τους δώσει όποτε θέλει. Α, όποτε και θέλει εννοείς... Μέσα στις επόμενες μέρες, στους επόμενους μήνες. Στους επόμενους 6 μήνες, τον επόμενο ένα χρόνο. Θα τους ταλαιπωρήσει και να μας ταλαιπωρήσει όλους. Εντάξει, εντάξει. Εγώ, Στέφανε, θα θέλω. Δώσει, δεν μπορεί να. Ωραία, εντάξει, θα τους δώσει. Θα τους δώσει. Από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Όπως έδωσε και το Γερμανό. Όπως έδωσε το Γερμανό. Μετά από 364 μέρες. Μετά από ένα χρόνο. Εγώ όμως δεν θα ήθελα ποτέ να παίζετε πόκερ σε δύο στρατιωτικούς, γιατί ξέρεις τι λένε μερικοί και τι μας ενδιαφέρουν εμάς. Δύο καραβανάδες είναι, άστους να τους πάρει. Δεν το λέει κανείς αυτό. Δεν το λέει, το λένε πολλοί. Δεν το λέει. Και μάλιστα σε καμία περίπτωση. Είναι ντροπή μας. Το λένε. Είναι ντροπή μας. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ. Εγώ καλώ τους πολιτικούς όλους.
οι οποίοι λένε να μην δώσουμε τους 8 στρατιωτικούς, να τους κρατήσουμε εδώ, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τους ταΐζουμε, να τους ποτίζουμε, χωρίς να ξέρουμε αν είναι πραξικοπηματίες ή όχι. Αλλά πρέπει να μας πούνε πώς θα φέρουν πίσω τα Ελληνόπουλα. Θα γίνει πόλεμος, θα γίνει 4η Ιουλίου του 1976 έντεμπε. Ερωτώ μπορούμε την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί πολλά λόγια λέγονται. Βεβαίως και δεν πρέπει να υποχωρήσουμε. Αλλά μέχρι πού? Γιατί αν ρωτήσουμε τον κόσμο, ο κόσμος, ξέρετε, θα πει όλους. Σε όλος ο κόσμος. Εγώ έχω μιλήσει σήμερα με πάνω από 200 άτομα. Οι 195 μου είπανε τα παιδιά πρέπει να έρθουν πίσω. Το πρόβλημα θα το έχει η κυβέρνηση. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και βέβαια ο Τσίπρας. Πρέπει να φέρετε τα παιδιά πίσω. Όσο για τον κύριο Καμένο, αγαπητέ μου Δημήτρη Καμένε, εάν μιλήσουμε τώρα με τους γονείς των δύο στρατιωτικών, με αυτό που δηλαδή που λέτε εσείς, πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά σαν παράβλεπες απώλειες. Άρα λοιπόν να κάνουμε το χατήρι των 8 Τούρκων και να μείνουν εδώ. Ωραία. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Ή πόλεμος όπως είπε η Παραδύση, ή υπονόησε, ή επιχείρηση έντεμπε δηλαδή, ή ανταλλαγή. Άλλη δεν υπάρχει λύση. Εάν υπάρχει άλλη λύση, ο Στέφανος είπε κάτι. Μετά από ένα χρόνο, ίσως μετά από δύο, ίσως μετά από 15, άμα τους βάλουν και καμιά άλλη κατηγορία, Στέφανε, μπορεί να γυρίσουν. Αν γυρίσουν. Να φύγουν από την Ελλάδα, κύριε Ελληνάκη. Να φύγουν από την Ελλάδα ποιος? Να πάνε εκείνοι οι Τούρκοι. Να πάνε σε άλλη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη που έχουμε ακούσει κανόνε. Είναι σημαντικά και ευαίσθητα θέματα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Να το κλείσουμε το θέμα και να πάμε στο επόμενο με τη δύναμη Δέλτα. Είναι μια διάσταση που. Όχι, όχι, είπα ο καθένα την άποψή του. Εδώ πέρα ακούγονται όλα, Σοφία. Όλα ανοιχτά. Ούτε ντρεπόμαστε ούτε φοβόμαστε κανέναν. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή νιώθουμε για αυτού που. Ντροπή νιώθουμε για αυτού οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα. Ακριβώ, Στέφανε. Για αυτού που κυβερνάνε. Αυτού που κυβερνάνε. Κυρία Παραδύση και κύριε Μιλονάκη, γιατί να το συζητήσουμε εμείς στα παράθυρα αυτό? Δεν έπρεπε καν να το συζητάμε. Έχει δίκιο, κύριε Παραδύση. Είναι εθνικό θέμα. Της δίνω δίκιο τώρα πρώτη φορά. Αλλά έχει δίκιο. Δεν πειράζει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Αυτό είναι καλό. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Αυτό είναι καλό. Για όλα. Δόξα τω Θεώ. Ναι, όχι, έχει δίκιο. Δόξα τω Θεώ. Συμφωνώ για πρώτη φορά μαζί. Εντάξει. Έγινε ένα θέμα εθνική πολιτική. Να το λύσουν αυτοί που πληρώνονται. Να το λύσουν αυτοί που ψηφίζονται. Να το λύσουν αυτοί που θα βάλουν το κεφάλι. Ψηφίζουμε πολιτικού και να γίνουν πολίτε. Να φέρουν πίσω τα παιδιά. Να φέρουν πίσω τα παιδιά. Ακριβώ. Όπω το λε, να κόψουν το κεφάλι του τώρα να φέρουν πίσω τα δύο παλικάρια. Τα δύο Ελληνόπουλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την απάντηση που έδωσε, την ηχηρή απάντηση. Και καλά έκανε το Υπουργείο Άμυνα. Πρέπει να σκληρύνει τη θέση του. Και το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, Σοφία. Σήμερα τι έγινε με τη δύναμη Δέλτα? Πρωί-πρωί. Εγώ θα κλείσουμε το θέμα αυτό και πάλι. Δύναμη Δέλτα είπαμε. Πάμε Προκόπου Παυλόπουλο στον άσταθμο. Ωραία. Με μία άσκηση, εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά επικοινωνιακοί λόγοι που έβαλαν, που πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τους αρχηγούς 2 η ώρα τα ξημερώματα το αποφάσισαν. 2 η ώρα τα ξημερώματα ξεκίνησε η συγκεκριμένη άσκηση. Μια χαρά και όλα ωραία με τα πλάνα και το μήνυμα που ανέβασε το Twitter ο κύριος Καμένος. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, εγώ θέλω να δω αποτέλεσμα όταν έρχεται και όταν βλέπουμε τον εχθρό και την πρόκληση. Μάλιστα. Την ίδια ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ναι, στη Σαλαμίνα ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος για πρώτη φορά, για πρώτη νομίζω. Φορά. Δηλαδή, αυτή... Ναι, επισκέφθηκε τον άσταθμο. Αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι. Τη στιγμή που έχουμε στη Σαλαμίνα τον κύριο Παυλόπουλο, τη στιγμή που έχουμε την άσκηση, σε ποιο νησί έγινε, δεν θυμάμαι. Όχι, την ίδια στιγμή. Για ανακατάληψη βραχονισίδα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Για την υποσημείωση, γιατί δεν κάνω στρατιωτικό ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή είχαμε 280 λάθρομετανάστες. Μπράβο, Σοφία, θα το πούμε μετά. Η αντίδραση πώς έρχεται. Μέσα σε 5 ώρες, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Ένα απόσπασμα, παρακαλώ πολύ. Φίλε σεβαστή, ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει στο σύνολό του, ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις. Οφείλει να αντιληφθεί ότι ένα θέμα έχουμε μόνο με την Τουρκία εν εκκρεμότητη. Και αυτό είναι η οριοθέτηση της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. Αυτά είπε ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σας λέω ότι είναι σε πολύ υψηλό βαθμό
Στέφανε, νομίζω ότι το γνωρίζει καλά. Συγγνώμη κύριε Μιλωνάκη, ο κύριο Παύλο μου δίνει συνέχεια και αμπελοφιλοσοφία. Εγώ του κάνω μια πρόταση του κύριου καθηγητή μου. Τον είχα καθηγητή με τα ωραία τσαλάκωτα κοστούμια, με τι πολλέ κατακτήσει στο πανεπιστημιακό χώρο και στο αμφιθέατρο Σαριπόλου. Και Σβόλου. Σήμερα δεν ήταν εδώ. Ωραία, σήμερα. Τώρα είναι πρώτο στη θεωρία ο Πάκη τώρα. Το Πάκη τον ξέρω από το 1985 και. Ωραία, σήμερα όμω η πατρίδα μα είναι σε δύσκολη θέση. Ωραία. Πρέπει να σηκώσει το κεφάλι. Να πάρει μια σχεδία, να μπει σε ένα Chris Craft και να πάει στα ίμια, νομίζω δεν υπάρχουν κρίζε ζώνε. Μα έχει πήξει τη φιλοσοφία και τη θεωρία. Μάλιστα. Και παρασκηνιακά κάνει μεδοδεύσει πολιτικέ. Συνεχώ. Σαν το Μετροπόντικα. Χειρότερος από το Μετροπόντικα έχει γίνει. Που λαδώνει το πόμολο. Λοιπόν, πάντως το καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή για να ανέβει και το ηθικό μας είναι να δούμε το πρόεδρο της Δημοκρατίας πάνω στα ίμια. Μάλιστα. Και αυτό, να μιλάει και για όσιο και για φιλοκροπίδα. Κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, καλά τα είπατε ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, αλλά νομίζω ο ελληνικός λαός θα ήθελε να σας δει και να σας χειροκροτήσει με την ελληνική σημαία πίσω σας, πάνω στις βραχονισίδες ίμια. Τι λέμε ρε παιδιά, εδώ πήγε ο Καμένος να τιμήσει τα ίμια και το πέταξε το ζεφάνι άρων-άρων γιατί το είχαν περικυκλώσει τα ίμια οι Τούρκοι. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία για να πάμε να το κάνουμε αυτό. Να ολοκληρώσουμε τα θέματα γρήγορα. Να ολοκληρώσουμε τα θέματα. Στην υπόθεση Γιαννέλη Κασιδιάρη. Ωραία. Αν το να πάρω θα τους είχε πλακώσει όλους το ξύλο. Μην τρώμε το χρόνο, παιδιά. Μην τρώμε το χρόνο μας. Τα θέματα είναι σοβαρά σήμερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Σκόπια τώρα για να το κλείνουμε το θέμα και να πάμε και λίγο στο οικονομικό με τον κύριο Τουκά για να πάμε σε διάλειμμα γιατί μετά έχουμε πολιτικούς εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Σκόπια. Ο Δημητρόφ, ο Νίκολα Δημητρόφ, ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στα Σκόπια από Έλληνες γονείς, κυνηγημένους λένε, έτσι, από το συμμορητό πόλεμο, έφυγαν, πήγανε στο μέρος εκείνο και έγινε τώρα πιο Σκοπιανός βέβαια από τους Σκοπιανούς και καλά κάνει αφού γεννήθηκε, αυτή είναι η πατρίδα του, αυτή λέει η πατρίδα. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τι είπε για τους Μακεδόνες και τη Μακεδονία. Η ουσία του συμβιβασμού στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα διαφοροποιεί τη Μακεδονία από την ελληνική Μακεδονία. Μάλιστα. Ο δεύτερος είναι η αποδοχή, προφανώς από την ελληνική πλευρά. Προφανώς από την ελληνική πλευρά. Προσέξτε τι λέει. Ο δεύτερος είναι η αποδοχή, προφανώς από την ελληνική πλευρά, ότι οι γείτονές μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, είναι Μακεδόνες που μιλάνε τη μακεδονική γλώσσα. Μήπως έχει να πει κανένας τίποτα γι' αυτό. Και βέβαια είπε ο κύριος Κοντζιάς, παρακαλώ. Είπε να μην φοβόμαστε, να μην τρομάξουμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σε μια παρουσίαση βιβλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, νομίζω ότι είσαστε σε άλλο πλανήτη ή έχετε έρθει από τον Άρη εδώ πέρα, ουρανοκατέβατος. Για πάμε να ακούσουμε. Δεν φοβόμαστε εμείς η ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα με τη μακρόβινη ιστορία της. Η Ελλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Ελλάδα της μεγάλης ιστορίας, της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη κλπ. Να φοβάται να κάνει ένα συμβασμό με ένα μικρό κράτος που δεν έχει βρει ακόμα την ταυτότητά του. Να φοβάται να επιδείξει ευθύνη στην περιοχή. Προσέξτε κυρίες και κύριοι πώς περνάνε την προπαγάνδα. Μίλησε κανένας, αγαπητέ μου κύριε Κοντζιά, για φόβο. Είπε κανείς ότι φοβόμαστε τα Σκόπια και εσύ επειδή λες, κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό σας λέω, ότι ό,τι θέλουνε τα περνάνε με όποιο τρόπο θέλουνε οι πολιτικάντιδες της πλάκας. Ρε άνθρωπε, σου είπε κανείς ότι φοβόμαστε τα Σκόπια, το όνομα δεν θέλουμε να δώσει τα Σκόπια, καταλαβαίνεις. Άμα δεν το καταλαβαίνεις ελληνικά, να σου το πω στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα τουρκικά, στα οθωμανικά, πώς θα σου το πω. Τι έχετε κάνει, έχετε πάθει όλοι, τρελαθήκατε, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Να πούμε στον κύριο Κοτσιά ότι ακριβώς επειδή είμαστε μεγάλη χώρα και ιστορική χώρα με τεράστια ιστορία, τεράστιο ιστορικό προϊόντο, δεν γουστάρουμε να μοιραζόμαστε κομμάτι της ιστορίας μας με άλλους. Πάμε στον κύριο Δουκάκη. Τέρμα. Φοροτεχνικά απλά. Τώρα, γιατί τελειώσαμε αυτό και πρωτού πω και στον Στέφανο ότι έχει εφημερίδα αύριο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και πάρα προλάβεις. Να προλάβεις ότι δεν μπορεί να πάει κανένας στον Πειραιά Σιριζέος να μιλήσει, τσακαλώτε. Έχουμε και καλύτερο. Ε, έχουμε και καλύτερο. Εδώ κοιτάξτε. Έχω στείλει φωτογραφίες στο email του αρχισυντάκτη σας
τον κύριο Τσακαλώτο που μιλάει μέσα στο ακροατήριο. Μίλησε. Εγώ βλέπω να μιλάει, εδώ βλέπω κάτι άλλες φωτογραφίες εγώ που έχει ενδιαφέρον. Τσακαλώτος έδειξε ότι είναι, ότι οι Σιριζέοι λέει και ο Παοκτζίδες, ακούτε να δείτε πώς το λένε οι άνθρωποι. Οι αριστεροί λέει και οι Παοκτζίδες είναι, πώς το είπε. Έχουν μεγάλη καρδιά. Έχουν μεγάλη καρδιά. Καλά, έχετε δει να χωρίσετε την Ελλάδα στα δύο. Είστε τρελοί. Είστε παλαβοί, παρανοϊκοί. Τι είστε εσείς οι άνθρωποι. Τι κατσαπλιάδες είστε, Μπολσεβίκοι. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Ήρθε το Εγκλεζάκι τώρα να μας κάνει μάθημα. Μάθημα να μας κάνει. Ποιος είναι πιο μεγαλόκαρδος. Πήγαινε να μιλήσεις, σε κακομοίρη. Πήγαινε να μιλήσεις. Πηγαίνετε Σιριζέοι στον Πειραιά. Να σας πω εγώ. Πηγαίνετε Αθηναίοι Θεσσαλονίκη. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε τώρα. Θα ανοίξουμε πόλεμο βορρά-νότο. Όχι. Καραγκιόζηδες, δεν τρέπεστε να πω καθόλου. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά δεν τα καταφέρνει, γιατί εκτός από τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν θερμή εκεί, υπάρχει μια θερμή υποδοχή. Τον φωνάζουν να φύγουν, θέλουν να μπουν μέσα και να σταματήσουν την όλη εκδήλωση. Νομίζετε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ένα έτσι είναι τα πράγματα, νομίζετε. Τι άφημε για τον 88χρονο. Εδώ είναι από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Ωραία. Πλάνα από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία πλάνα. Αντώνη, αν θέλει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ που υπάρχει το αστυνομικό. Ναι. Δύο εστίες υπήρξαν σήμερα, όπως είπε και η κυρία Παναδύση. Μία στη Θεσσαλονίκη με μέλη του ΠΑΜΕ, βλέπουμε και τις σημαίες τους, ναι, και συνδικαλιστές αλλά και ροδακινοπαραγωγούς. Ναι. Να το σημειώσουμε αυτό, δεν ήταν μόνο ΠΑΜΗΤΕΣ εκεί. Ναι. Προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να αναποδογυρίσουν λεωφορεία της αστυνομίας και των ΜΑΤ. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη λίγη ώρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός σε συνεδριακό κέντρο. Καλά είναι να αποφασίσει, Στέφανε, να φύγει γρήγορα από την κυβέρνηση, να ρίξει ο ίδιος η κυβέρνησή του. Δεν το βλέπω καλά. Και αυτόν και τον πάνω τον Καμένο, ο οποίος κοροϊδεύει τον κόσμο με τα Σκόπια και δεν ρίχνει την βρωμοκυβέρνηση αυτή που κυβερνάει τη χώρα. Τους πολιτικούς απατεώνες. Τρία χρόνια τώρα μας έχουν πρίξει το ψέμα. Όχι ότι ήταν καλύτεροι και οι προηγούμενοι. Άλλοι αυτοί πάλι. Τσάκισαν τον κόσμο και άλλοι μισθάνε το δίκαιο. Η δεύτερη αιστεία φωτιάς, η οποία, κύριε Μιλωνάκη, θα αναζωπηρωθεί, διότι έχω μια είδηση στα χέρια που μόλις τώρα μου τη δώσανε, ναι, μέσα από το γραφείο των δημοσιογράφων. Το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ τώρα βγήκε. Δεν αφαίρεσε τους τρεις βαθμούς για τον τραυματισμό του προπονητή του Ολυμπιακού Γκαρθία στην Τούμπα. Δεν αφαίρεσε. Σημαίνει αθώωση του ΠΑΟΚ, ακούστε τώρα, και σύμφωνα με την ίδια απόφαση ο Ολυμπιακός κερδίζει το παιχνίδι με 3-0. Έγινε δηλαδή έκπτωση και έγινε και έκπτωση στη χρηματική ποινή του δικεφάλου. Επαναλαμβάνω την είδηση. Ακούστε εδώ τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θα ξεκινήσει το Σάββατο. Θα ξεκινήσει το Σάββατο. Τι να πω, Στέφανε, τι να πω. Δεν πρόκειται να μείνει κανένα ζωντανό. Το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ δεν αφαίρεσε τους τρεις βαθμούς για τον τραυματισμό του Γκαρθία στην Τούμπα. Λοιπόν, Στέφανε, ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τουκάκη. Με την ίδια απόφαση ο Ολυμπιακός κερδίζει το παιχνίδι με 3-0. Ωραία, το είπαμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τουκάκη. Την απόφαση. Ήταν στον Πειραιά το απόγευμα. Ναι. Όταν πάνω από 300 με 400 φύλλα του Ολυμπιακού άναψαν φωτιές και δεν άφησαν τον κύριο Τσακαλώτο να μιλήσει στο. Στην πλατεία Κοράη, στο Θεοξένια. Κρεμλίνο, στο κέντρο Κρεμλίνο, έτσι λεγότανε. Μάλιστα, σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών. Εγώ το Κρεμλίνο ποτέ δεν θα το δω, είτε ως Κουκουέ εσωτερικού είτε ως Σιριζέος. Ο Λονδρέζος και μίλησε στο ξενοδοχείο Θεοξενία, το οποίο είχε και αρκετό κόσμο. Η εφημερίδα το πρωί βγαίνει με ένα θέμα το οποίο αφορά τον κύριο Μαρινάκη, που σε διάλογο που φέρεται να είχε στο αεροπλάνο με κατεύθυνση την Αθήνα. Ο κύριος Μαρινάκης έρχεται στην Αθήνα αυτές τις ώρες. Ναι. Είπε ότι εγώ αυτές τις τρεις τελείες θα τις ρίξω το πρωί. Μιλάει για την κυβέρνηση. Το δεύτερο θέμα που παίζουμε είναι με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν που συνέβη στην Κύπρο με την 29χρονη κοπέλα που αυτοκτόνησε. Μετά από βιασμούς, κατ' επανάληψη από 4 χρονών, Στέφανε, από τον πατριώτη, τον παπά. Ήταν και παπάς Παναθεμάτων. Ιερέας, δρασοφόρος. Αύριο το πρωί το Μακελιό βγάζει πρωτοσέλιδο, κυρίες και κύριοι, όλους όσους έχει βρει Έλληνες ρασοφόρους παιδεραστές με ονοματεπώνυμο. Να μάθει όλος ο κόσμος ποιοι είναι. Και το τρίτο θέμα είναι η τραγωδία αυτή, η απίστευτη τραγωδία, η απίστευτη ταλαιπωρία του 88χρονου απόστρατου του λιμενικού σώματος. Έτσι, μπράβο. Που με τον πυροβολισμό που έριξε είναι μια μεγάλη ευκαιρία, κύριε Σταυριανάκη, στην ελληνική δικαιοσύνη και στο ελληνικό δικαιικό σύστημα να αλλάξει επιτέλους ο νόμος. Έτσι. Για τις υποθέσεις και περιπτώσεις εισβολής
μέσα στην οικογενειακή μας εστία. Το έγραψε αυτό και σε ένα tweet του Άδωνης ο Γεωργιάς. Θα τα πούμε όμως, δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε στον κύριο Τουκάκη. Στέφανε, με συγχωρείς, θα είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ξαναλέω, το Μακελιό το Σάββατο δίνει 100 αποκωδικοποιητές του ΟΤΕ TV τσάμπα στον κόσμο να βλέπει Άρτ όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Μακελιό. Με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην 1619 του 2017, πριν μερικές μέρες, λέει η κυρία Σάρπη, πρόεδρος, η πιο φανταστική πρόεδρος του Β' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων έρονται αυτοδικαίως όταν ακυρωθεί η καταλογιστική πράξη φόρων. Και δικαίως. Δηλαδή, μπράβο! Μα είναι δυνατό να υπάρχει μια ΣΑΡΠ 5 και 10 χρόνια εγκλωβισμένο σε μέτρα. Και στην πολιτική. Μπράβο, ρε Μανουσί, μια ΣΑΡΠ θέλουμε. Εντάξει, ψάχνουμε κι εμείς όπως ο Χίος. Εδώ λοιπόν, τι άλλο έκανε το Υπουργείο. Σου έβαζε φόρους, μετά σου έπαιρνε το άρθρο 14 και σου μπλοκάριζε τις λογαριασμούς, τα σπίτια, τα σπίτια, και δεν τις πεθερές, τα πάντα. Δεν και ενώ σε δικαίωνε το Συμβούλιο Επικρατείας να αποφασίσει να κάνει το δημόσιο άρση, έχουν πέρασει 15 χρόνια. Η εφορία χαλεί 8 χρόνια. Είχε αθωθεί 8 χρόνια τον είχε. Πάμε στην απόφαση Α119 του 2008. Η εφορία έβαλε πρόστιμα 246.689. Κάναμε προσφυγή ΥΠΕΦΕ και τελικά το ίδιο το δικαστήριο λέει κακώς έβαλες 246.000 και κάτι ψηλά στην εφορία. Έπρεπε να του βάλεις του ανθρώπου 32.422. Αυτοί δεν ξέρουν να εφαρμόζουν τους νόμους. Έχουν ψηφιστεί. Καλά, που είναι τόσο πολλοί νόμοι οι Ρεμανούς. Έχουν δίκιο. Βάλε και τις εγκεκριμένες. Έχει έρθει η Μανούσο μισό λεπτό γιατί. Γίνονται. Να πω στον κόσμο. Ναι. Είχε έρθει την άλλη φορά εδώ πέρα ο πρόεδρος των φοροτεχνικών από το Βέλγιο, θυμάσαι. Ναι, ο Φίλιππας ο Κατσορίδης. Ο Κατσορίδης. Και είπε ο άνθρωπος, σε ένα βιβλιαράκι τόσο δά. Ναι. Όλη φορολογία, ρε άδερφε. Έχουν μπερδευτεί οι εφοριακοί, έχουν μπερδευτεί οι δικαστικοί, έχουν τρελαθεί ο κόσμος. Σας βρίζει όλη μέρα, σας καταργέται όλη μέρα. Άσε με ρε Μανούσο να ξεχάσω. Να σας πω κάτι, να γελάσετε. Ότι το Υπουργείο Οικονομικών με τον Μπιτσιλή τώρα κάνει κρίση του εφορούς. Έχει περάσει από την κρίση μέχρι τώρα 35. Λέει αυτός δεν ξέρει ΦΠΑ, αυτός δεν ξέρει εισόδημα, αυτός δεν ξέρει κώδικα. Δηλαδή τους έχουν φόρους, τους περνάνε και τους βγάζουν ανίκανους. Πάμε άλλα θέματα. Ναι. Έχουμε την απόφαση παριθμών 11, έχουμε μια κλοπή ταμιακής μηχανής και του βιβλιαρίου που έχει η ταμιακή μηχανή για τη συντήρηση. Τον δίρανε τον άνθρωπο, τον στείλανε στο νοσοκομείο, του σπάσανε την επιχείρηση, του τα πήρανε και φύγανε. Και πάει ο άνθρωπος να θεωρήσει καινούρια ταμιακή μηχανή και του λέει η εφορία στον Πειραιά, πρόστιμο εδώ, πρόστιμο εκεί, εντολή τακτικού ελέγχου, εξολογιστικό προσδιορισμό, διότι δεν λέει στην ταμιακή μηχανή. Και ήρθε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αυτή που είναι Αριστογείτονος 19, με τον κύριο Φάκο, τον υποδιευθυντή, και τον Παπαδόπουλο, τον Τίμο, τον εξαίρετο, και ακύρωσε τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας. Όμως εδώ θα δώσουμε μία τυκλοπή. Και δεν υπάρχει δόλος. Να δώσουμε μια συμβουλή. Ναι, σε δύο λεπτά τελειώνω, σε ένα λεπτό. Ότι να δώσουμε μια συμβουλή στους επιχειρηματίες, στους μαγαζάτορες, ότι την ταμιακή μηχανή, λέει η εφορία, να έχεις μέσα το βιβλιάριο συντήρησης που όταν μπαίνουμε και σου κάνουμε έλεγχο να βλέπουμε το έχεις κάνει. Μην το βάζετε στην ταμιακή μηχανή το βιβλιάριο. Βάλτε το κάπου αλλού. Βάλτε το στην τουαλέτα πάνω. Βάλτε το, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο. Εντάξει, γιατί δεν χάνετε το βιβλιαράκι. Ωραία. Και δεν έχεις δεύτερο πρόστιμο. Να πούμε ότι οι ποινικοί δικαστές, οι οποίοι δεν ξέρουν από φορολογικά, έχω εδώ ένα έγγραφο, καλέσανε φορολογούμενο και του λένε κατηγορήσε ότι είσαι υποκρυπτόμενος συναυτουργός με εκατομμύρια. Και λέει ο άνθρωπος, πού τα βρήκατε αυτά. Λέει εγώ έχω ένα χαρτί από μια εφορία από τη Θεσσαλονίκη. Μα εγώ δεν έχω τίποτα. Του λέει πήγαινε να το πάρεις. Πηγαίνει στην εφορία και παίρνει χαρτί και λέει ότι σε 7 μήνες θα σου κοινοποιήσουμε. Και το ποινικό δικαστήριο τον έχει κατηγορούμενο. Ευτυχώς του έδωσε αναβολή. Καλά, μέχρι τελευταίας. Και το τελευταίο έχουμε να πούμε ότι
πριν μερικές μέρες είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε μια κουβέντα, θα πω, ότι έχουμε 102 δις βεβαιωμένα. Δεν είναι 102, είναι 106, δεν πειράζει, τα 4 δις τα χαρίζουμε εμείς. 22 δις πρόστιμα, 19 δις ΦΠΑ, 21 δις εισόδημα, 33 δις τόκι και 7 δις χαρτόσιμο και κάτι παρακρατούμενους φόρους. Σβήστε τα ρε παιδιά αυτά. Αφήστε το ΦΠΑ το 19 δις, εισπράξτε τα 10, αφήστε και το εισόδημα από 21, πάρτε τα 15, να τελειώνουμε. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με 0 καθαρό ταμπλό, να μπορούμε να κυνηγήσουμε τους στρατοφυλάκες. Όχι αυτή την κακομοιρία. Αναλώνονται με πεθαμένους, με ανθρώπους που έχουν αλλάξει ταυτότητες, με ανθρώπους που έχουν βγει στο εξωτερικό. Τελειώσαμε, Μαρουσό. Βεβαίως τελειώσαμε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ στον Δουκάκη. Ο Στέφανος γελάει, ξέρει, καταλαβαίνει. Μας καταλαβαίνει, γιατί ξέρει ο άγχος που έχω, Στέφανε, δεν μπορεί να φανταστεί κάθε βράδυ. Έχω τόσες πολλές καταγγελίες. Μην αγχώνεστε. Μας ευχαριστούν τον Περικλή. Τα καρδιακά νοσήματα και τα κεφαλικά. Τον Περικλή Σαυριανάκη, να ευχαριστούμε τον Στέφανο το Χίο και όλο το εκδοτικό δελτίο. Να χαιρετήσω και τον κόσμο, γιατί να ευχηθώ καλό Πάσχα, γιατί την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη θα στο μοναστήρι. Όπως πάντα πηγαίνει. Στου παπαροκάδε. Βοήθειά σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε καλά, πολύ, Στέφανε, και ευχαριστούμε και την εφημερίδα που το Σάββατο θα δώσει 100 αποκωδικοποιητές και θα πληρώσει και για 100 άτομα τη συνδρομή για το ΟΤΕ TV. Λοιπόν,